όπως καταλάβατε, εδώ είναι this is a COP. Πολλοί άνθρωποι, πολλές ιδέες, αντικρουόμενες απόψεις. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτό είναι το θετικό και το παραγωγικό. Θα κάνω μία ανακεφαλαίωση. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη σκηνή μιας μετάβασης. Η κρίση λειτουργεί σαν μια μεταγωγική γέφυρα σε ένα μετά που ιχνηλατούμε στο εδώ και τώρα όλοι μαζί. Μεταμορφώνει το περιβάλλον μας και εμάς τους ίδιους. Και όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα πλέγμα οριακότητας. Η ελληνική συμμετοχή στη 15η Biennale Αρχιτεκτονική στη Βενετία συγκροτείται μέσα από μια νέα διαδικασία, η οποία προσφέρει μια νέα επιλογή, μια νέα δυνατότητα. Η συνεργατική διαδικασία, που συλλογικά αποφασίστηκε μετά από ανοιχτό κάλεσμα, πολύ σημαντικό σε όλη την αρχιτεκτονική κοινότητα, λειτουργεί σε οριζόντια μη ιεραρχική σχέση των συμμετεχόντων. Προσέξτε, μη ιεραρχική. Συγκροτεί στην ουσία ένα μικροπολιτικό πείραμα που προσπαθεί να συνδυάσει επιθυμίες, οράματα, προσδοκίες μέσα σε ένα περιβάλλον επισφάλειας για το επάγγελμα του αρχιτέκτονα στο ηχηρό τοπίο της κρίσης. Θέλουμε να πιστεύουμε πως θα δώσουμε ελπιδοφόρα απάντηση στο αίτημα του Αλεχάνδρο Αραβένα, Γενικού Επιτρόπου της φετινής διοργάνωσης. Πρέπει να μιλήσουμε και γι' αυτόν. Ποιο είναι το φετινό επίδικο στη 15η Διεθνή Έκθεση? Reporting from the front. Τι μας ρωτάει ο Αραβένα? Κάπου εκεί στα συμφραζόμενά του θα δείτε τι λέει. Θα θέλαμε, λέει ο Αλεχάνδρο, κάθε χώρα να μοιραστεί με το υπόλοιπο του κόσμου ποιες είναι οι μάχες που αντιμετωπίζει στην πατρίδα της, έτσι ώστε να προειδοποιηθούμε όλη η κοινότητα των αρχιτεκτώνων για τις προκλήσεις για τις οποίες μπορεί να έχουμε άγνοια, αλλά και να μοιραστούμε μία γνώση, γιατί δεν θα πρέπει να είναι να είμαστε μόνοι μας στην προσπάθεια να καλυτερεύσουμε τα μέρη στα οποία συμβαίνει η ζωή. Για να δούμε λοιπόν εμείς σαν Σάδας, σαν This is a COP, τι απαντάμε. Λέμε λοιπόν εμείς, οι μάχες που αντιμετωπίζουμε στην πατρίδα μας, πέραν της κρίσης του επαγγέλματός μας, δίνονται στα πεδία του προσφυγικού ζητήματος, της κρίσης της πόλης, του χώρου ως κοινού αγαθού, τα οποία διερευνούμε, παρουσιάζουμε και για τα οποία θα συζητήσουμε όλοι μαζί στη Βενετία, προσκαλώντας τη διεθνή κοινότητα σε συμμετοχή. Προσοχή! Η απάντησή μας, ένα μετοπικό work in progress, θέλει να αποτελέσει συνεργατικό μοντέλο πρότυπο, τόσο στον τομέα της αρχιτεκτονικής δημιουργίας, όσο στο κομμάτι της παραγωγής και της υλοποίησης. Στη σημερινή πραγματικότητα, λοιπόν, τι μπορούμε να υλοποιήσουμε? Μπορούμε και πώς να παράγουμε κοινά αγαθά? Ο συνεργατικός προσανατολισμός του επαγγέλματός μας μπορεί να δώσει ελπίδα? Η προώθηση των κοινών ως κεντρική πηγή λήψης αποβάσεων μπορεί να παράξει αποτέλεσμα? Η διαδικασία της συνεργασίας είναι μέρος του δημόσιου λόγου? Το συνεργατικό εγχείρημα είναι άνοιγμα στο πολιτικό? Η συνεργατικότητα είναι μια δυνητική τόνωση και προσφέρει μια μετασχηματιστική δυνατότητα? Η συνεργασία ως δυναμικό πλέγμα αντιπαράθεσης μοναδικοτήτων, ξανά και ξανά, με ταυτόχρονα παραγωγικούς και απρόβλεπτους τρόπους. This is a COP, λοιπόν. Και σας περιμένουμε μετά τη λήξη της Biennale, που θα ολοκληρωθεί στις 30 Εντεκάτου, γιατί τότε θα είναι τα συμπεράσματα δυνατά και τότε θα μπορούμε να κριτικάρουμε όλοι μαζί και να δούμε μετά που θα πάμε. Σας ευχαριστούμε.